Ευχαριστώ για την υποδοχή, Μυρτώ, αλλά δεν βρίσκω το λόγο. Η υποδοχή δεν αφορούσε εσένα, Χαριτία, αλλά τον καινούριο μας ύπαρχο. Ορίστε. Ποιος ήρθε? Ο καινούριος μας ύπαρχος. Συγγνώμη, έχεις την καλοσύνη να με βοηθήσει να καταλάβω γιατί δεν καταλαβαίνω. Oh, you are right, Harry. Oh my God. Αχ, τι αφηρημένη που είμαι. Ο κύριος Μαυρόπουλος είναι ο αντικαταστάτης σου. Γιατί ζήτησα εγώ αντικαταστάτη? Όχι, ζήτησα εγώ. Γιατρέ, μήπως έχεις τίποτε λιγμένα? Τι λιγμένα? Όχι τι λιγμένα, λιγμένα, χάπια λέω. Όχι, λιγμένα δεν έχω. Μα γιατί τα θέλεις λιγμένα? Μήπως με βοηθήσουν να καταλάβω τι εννοεί ο ποιητής? Don't panic, Harry. Don't panic, Young. Δεν είμαι εμείς Young, κυρία Μαυρογιαλούρου. Young με λένε. Εδώ θα σε λένε όπως θέλω εγώ. Βρες το Δρούγκα να σε κατατοπίσει. Εγώ πρέπει να δώσω μερικές διευκρινήσεις. Harry, follow me. Μια φόλα, ρε γαμώτο, να τις πετάξω. Υπάρχει. Υπάρχω. Απίστευτο. Το είναι απίστευτο, κύριε Μαυρόπουλε. Περίμενα μια κάποια υποδοχή. Και δύο να περιμένατε, πάλι δεν θα άλλαζε τίποτα. Γιατρέ, εδώ είστε και σας έψαχνα. Ναι, μόλις έφευγα. Έχω έναν γκάλο εδώ στο δεξιπόδι και δεν ξέρω τι να κάνω. Να περιμένεις να βγάλεις και στο αριστερό, να τους κάνεις σετ. Απίστευτο. Ζέσκησα. Πάρτα ρε εδώ ρε παραμάνα ρε, τώρα σου πιάσω. Απίστευτο. Harry, it's over. Ο κύβος ερήφθη. Ο κύβος ερήφθη, αλλά η γνώμη μου υπόψη δεν ελήφθη. Για ποιο πραγματεία? Για το νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο. Για ποιο πραγματεία? Για την αντικατάσταση και τη μετάθεσή μου μιλάμε. Ναι. Και από πότε η πλειοκτησία ρωτάει το πλήρωμα για τις αποφάσεις της? Μυρτώ, δεν σε καταλαβαίνω. Ούτε εγώ. Εσύ δεν καταλαβαίνεις τον ίδιο στον εαυτό ημέρα, θα καταλάβεις. Τι είπες exactly right now, dear? Είπα ότι δεν θέλω να πάω, Μυρτώ. I'm sorry, but θέλεις δεν θέλεις, θα πας, Harry. Έλα, Βαλέρια, τελείωνε. Περίμενε, βρε αγάπη μου, να ντυθώ η γυναίκα. Μα τι να ντυθείς τώρα, ένα φόρεμα δοκιμάζεις. Τι βάζεις, τη στολή του Λυκείου Ελληνίδων? Ναυαρχούκο. Βγήκα. Ωραίο το μεσοφόρι. Άντε τώρα να βάλεις και το φόρεμα. Μα αυτό είναι το φόρεμα. Όχι, παιδάκι μου, αποκλείεται. Σε κορυδέψαν στο μαγαζί. Δεν είναι δυνατόν. Αυτό είναι κομπινεζόν. Δεν μπορεί να είναι τουαλέτα αυτό. Έλα, βγάλ το, βγάλ το. Μα τι λες τώρα? Βγάλ το, δεν πρόκειται να βάλεις αυτό το ρετάλι, είπα. Μη λες ρετάλι, αγάπη μου, και σε ακούζει ο Κύρκος. Έλα, ενήμερη σε βλέπω. Μπορώ να γίνω και ανήμερη. Ειδικά απόψε με αυτό το φουστάνι θα σου κάνω ένα πρόγραμμα. Πρόσεξε, γιατί θα γίνω ανήμερο θηρίο εγώ. Είπα, βγάλ το τώρα. Μα αγάπη μου, αφού το πλήρωσες, γιατί να πάει χαμένο? Το πλήρωσα για να ντυθείς, όχι να κδυθείς. Έλα, εκτός αν το κρατήσεις για μένα. Διαφορετικά το αλλάζεις τώρα, συνεννοηθήκαμε. Έλα. Καπετάνιε! Καπετάνιε! Μιλάτσι, πού να κρυφτώ? Πρώτα θα μου απαντήσεις και μετά θα κρυφτείς. Καπετάνιε, είσαστε μέσα? Βαλέρια, περιμένω απάντηση. Μιλάτσι! Βαλέρια, πρώτα θα μου δώσεις το λόγο σου, θα βγάλεις αυτό το πράγμα και μετά θα μπει άτσι εδώ μέσα. Ωραία, σου δίνω το λόγο μου ότι απόψε δεν θα το φορέσω. Δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ. Άντε τώρα να κρυφτείς. Όχι στο γραφείο, γιατί? Ναι. Στο μπάνιο. Τι συμβαίνει, Άτζη, γιατί ορίεσαι? Καπετάνια μου, πού ήσασταν τόση ώρα? Λογαριασμό θα σου δώσω. Α, δεν είμαστε καλά. Τι τρέχει? Ξέρετε, ο ύπαρχος είναι στο γραφείο του με την κυρία Μαυρογιαλούρου. Και επειδή ο ύπαρχος είναι στο γραφείο του με την κυρία Μαυρογιαλούρου, έπρεπε να σπάσει την πόρτα της καμπίνας. Τσακώνονται και οι φωνές τους ακούγονται μέχρι τη ρεσεψιόν. Ναι. Πολύ βιονικό αυτή έχεις, Άτζη. Δηλαδή από τη ρεσεψιόν. Άκουσες τις φωνές στην καμπίνα του υπάρχου. Η αλήθεια είναι ότι περνούσα τυχαία από το διάδρομο και άκουσα κάτι φωνές. Μήπως τυχαία ερχόμενη άκουσες τίποτα φωνές και στη δική μου καμπίνα? Τώρα που το λέτε, σαν κάτι να άκουσα και είπα, μπα, μόνος του είναι. Ναι. Μόνος δεν είσαστε? Λογαριασμό θα σου δώσω. Α, έλα σε παρακαλώ, πήγαινε. Πήγαινε! Μάλιστα, καπετάνια μου. Αυτή η κοπέλα όλα θέλει να τα μαθαίνει. Καπετάνιε. Κομμένο το αυριανό ρεπό. Πήγαινε. Μάλιστα. Πόρτα. Μάλιστα. Να μου κοπείτε αυτή, άμα ξαναστήσω εγώ αυτή. Λοιπόν, πάω να δω τι συμβαίνει με την κυρία Μαυρογιαλούρου. Και εσύ εν τω μεταξύ να αλλάξεις. Και τι να φορέσω?
Ράσα. Μα τα ράσα δεν κάνουν τον παπά. Ούτε τα πράσα το μανάβι. Συνεννοηθήκαμε. Yes, sir. It's unbelievable, Harry. Γιατί δεν προσπαθείς να καταλάβεις. Καπετάνιο θέλω να σε κάνω. Δεν θέλω όμως εγώ. Λοιπόν, θα γίνεις αρέσει, δεν σ' αρέσει. Μυρτώ. Γιατί δεν θέλεις να ακούσεις για τη δική μου γνώμη επί του θέματος. Επιτέλους δημοκρατία έχουμε. Oh, the meaning of democracy, Harry, έχει παρεξηγηθεί πάρα πολύ στις μέρες μας. Δεν μπορούν να αποφασίζουν όλοι για ένα θέμα που αφορά έναν. Να, είδες, το είπες και μόνη σου. Αφού λοιπόν το θέμα αφορά εμένα, εγώ πρέπει να αποφασίσω. Φυσικά και εσύ θα αποφασίσεις. Ή έρχεσαι καπετάνιο στο καινούριο μου καράβι, ή φεύγεις και από αυτό. Αυτή είναι λοιπόν η έννοια της δημοκρατίας. Ακούω, Harry. There or nowhere. Μέσα στα πλαίσια της δημοκρατίας που μου το θέτεις, τι να κάνω κι εγώ, αποφασίζω εκεί. Μπράβο, Χάρη. Δεν λέω. Θα μου λείψεις πάρα πολύ. Αλλά θα το ξεπεράσω. Κύριε Δράκο. Γιάνγκος. Κι εγώ τι είπα. Δεν πάμε παρακάτω να σας δείξω και το υπόλοιπο πλοίο. Περιμέναμε πιο εκεί. Εσύ είσαι η... Άντζη Λάμπρου, πλοίο συνοδός. Αγγελική δηλαδή. Α, δεν μου αρέσει καθόλου αυτό όνομα. Προτιμώ το Άντζη. Εσάς το ονοματάκι σας. Δεν θα το σχολιάσω. Εσείς είστε η ανθυποπλοίαρχος. Δήμητρα Σιδέρη, καλώς ήρθατε. Τι είναι αυτό. Δικό μου, 0944-777-789. Απαράδεκτον. Γιατί καλή απαράδεκτο, πάρα πολύ εύκολο νούμερο. Ξέρετε τι μέσον έβαλα για να το πάρω. Την επόμενη φορά που θα βρω το κινητό σας εδώ πάνω, θα εισηγηθώ την απόλυσή σας. Μάλιστα. Εσείς, ανθυποπλοίαρχε, έχετε κάποιο λόγο ύπαρξης στη ρεσεψιόν. Ή στέκεστε άσκοπα. Για να βρίσκομαι εδώ, κύριε Μαυρόπουλε, σημαίνει ότι έχω δουλειά. Πάω παρακάτω. Έχεις να προσθέσεις κάτι? Κάτι πολύ απλό. Δεν θα τα πάμε καλά. Βέλκη, φτιάξε ένα Μανχάταν. Μανχάταν. Πριν πιείτε καμικάζι υπάρχει, τώρα θα πιείτε Μανχάταν. Ό,τι θέλω θα πιω, Ρεάλκη. Και βενζίνη, άμα θέλω, θα την πει ο λογαριασμό, σου δώσω. Φτιάξε εκεί πέρα αυτό που σου είπα. Και μετά ετοίμασε για τη συνέχεια μια μαργαρίτα σλάμερ σε νεροπότηρο. Σε νεροπότηρο? Όχι, σε δισκοπότηρο. Σε νεροπότηρο, είπαμε, ρε Σιάλκη. Έχει κανένα πρόβλημα? Όχι, υπάρχει. Νεροπότηρο, νεροπότηρο. Αμέσως. Τι μου λες, Χάρη. Είναι αλήθεια αυτό που μου είπε η Μαυρογιαλούρου? Αλήθεια είναι, ρε Λεωνίδα, αλήθεια. Τελειώσαν τα ψωμιά μου εδώ πέρα. Και γιατί το δέχτηκες εσύ? Μα και τι να κάνω, αφού δεν μ' άφησε περιθώρια. Μου το είπε ξεκάθαρα. Ή δέχεσαι να πας εκεί, ή φεύγεις και από εδώ. Έτσι είπε. Δεν είμαστε καλά. Τίποτα. Αυτή την έχει ταμένη, παιδί μου, πατέρας της στον Άγιο Νούφρο. Δεν εξηγείται αλλιώς. Εμένα μου είπε ότι ήταν δική σου απόφαση. Μετά από τους όρους που μου έβαλε, δική μου ήταν. Και σου είπα, μην παίζεις μαζί της. Ορίστε, τώρα σου κάνει καψόνια. Έλα, πάμε. Πάμε. Πού να πάμε? Να μεταπίσουμε τη Μαυρογιαλούρου. Άστο μωρέ, Λεωνίδα, χαμένο σκόπο. Το να πιστεύεις ότι μπορεί να αλλάξεις τα μυαλά της Μαυρογιαλούρου είναι σαν να πιστεύεις ότι το χρηματιστήριο θα επανέλθει στις 6.000 μονάδες. Λέει ότι θέλεις εσύ. Παστίχημα ότι δεν πρόκειται να φύγεις από εδώ. Γιατί το θέλω εγώ. Έλα, πάμε. Πάμε. Κύριε, υπάρχει αυτό για σας. Ευχαριστώ, παιδί μου. Υπάρχω, σας λένε, κύριε. Με λένε Γιάνγκο... Μαυρόπουλος, κύριε. Βεβαίως, βεβαίως. Και είμαι ο καινούριος ύπαρχος, καπετάνιε. Από το επόμενο ταξίδι αναλαμβάνετε καθήκοντα, αν δεν κάνω λάθος, κύριε συνάδελφε. Και αν. Και αν. Επομένως, αυτό είναι δικό μου. Φυσικά. Εγώ να πηγαίνω να τα πείτε εσείς, οι καπετανέοι. Κύριε Δρούγκα. Ορίστε. Σας έδωσα άδεια να φύγετε. Έπρεπε να ζητήσω την άδειά σας. Δεν θα το σχολιάσω. Απίστευτο. Ποιο είναι απίστευτο, κύριε συνάδελφε? Το ότι ενώ είστε καπετάνιος, καταδέχεστε και εργάζεστε ως ύπαρχος. Εγώ δεν θα το έκανα ποτέ. Εμείς το ρωτήσαμε. Εμένα ρωτάς. Μας όψετε που ενώ έδωσα εξετάσεις για καπετάνιος, με κόψαν οι ανίδε, οι άχρηστοι καρεκλοκένταυροι. Το καπετανελίκι έχει ζόρια και είναι για δύσκολα αγόρια. Μπράβο, μπράβο. Εκτός από καπετάνιος ύπαρχος, είστε και ποιητής. Ενώ εγώ είμαι γεννημένος καπετάνιος. Χάρη το ρωτήσαμε. Εμένα ρωτάς, βέβαια. Αυτοί δεν το καταλάβανε. Αλλά θα δούνε ποιος είναι ο Γιάνγκος. Μαυρόπουλος. Βεβαίως, βεβαίως. Θα ζητήσω επανεξέταση των γραπτών μου. Α, επομένως δεν θα σας έχουμε για πολύ καιρό, φαντάζομαι. Φυσικά και όχι. Ωραία. Πάμε παρακάτω. Πάμε. Όχι, στον κύριο Δρούγκα το είπα. Και εγώ στον κύριο Φωκά το είπα. Πού πάμε? Πού να πάμε, ρε Λεωνίδα? Στη Μαυρογιαλούρου πάμε. Είναι δυνατόν να έρθει αντικαταστάτης με αυτό το... Άστο. Τα αφήνω. Βαλέρια! Τι είναι αυτό που κρατάς? Φόρεμα, κυρία Μαυρογιαλούρου. Καινούργια, καινούργια. Καινούργια, καινούργια. Dolce & Gabbana, ε. Φόρεσέ το να το δω πάνω σου. Βλάση. Άμεσο στρέσεις. Πού είναι η κυρία Μαυρογιαλούρου? Τώρα πήγε με τη Βαλέρια στην καμπίνα της.
Η καμπίνα τη Μυρτό στη Βαλέρια. Δεν ξέρω τι λες εσύ. Εκείνο που ξέρω εγώ είναι ότι η παρέα μαζί τη θα τη χαλάσει. Μάρβελος, Μάρβελος. Θα πάρω κι εγώ ένα γιο. Δεν σε πειράζει, Ντάρλιν. Γιατί να με πειράζει, κυρία Μαυρογέλη. Και μήπως θα βρεθούμε στο ίδιο καλά. Μήπως δεν το φορέσω ποτέ ξανά. Έτσι κι αλλιώς ο καπετάνιος μου απαγόρευσε να το φορέσω. What? Και why, δηλαδή. Ξέρω εγώ, είπε ότι το βρίσκει λίγο τολμηρό. Θα το βάλεις, το λέω εγώ. Ναι, αλλά δεν το λέω εγώ. Τι πουριτανός που είσαι, λέει. Καλά, πώς κάνεις έτσι. Σε ζηλιάρισε εραστή. Άρα, καπετάνια, σε πήρανε χαμπάρι, ε. Κυρία Μαυρογιαλούρου, σας παρακαλώ. Ξεχνάτε ότι είμαι παντρεμένος. Το βρίσκω εξαιρετικό. Που είμαι παντρεμένος. Που είναι Dolce Gabbana. Μπορεί να μπανάνε και Dolce Dardana. Δεν πρόκειται να το βάλει αυτό, τελείωσε. Βαλέρια. Καλά, λέω, πώς κάνεις έτσι. Άλλωστε εμένα φορά η απαγόρευση. Σου χαλάω εγώ κανένα χατήρι. Δεν μου χαλάτε χατήρι, κυρία Μαυρογιαλού. Όχι. Ωραία, λοιπόν, ελάτε τότε μαζί μου αφού δεν μου χαλάτε χατήρι. Μαζί σου και στην κόλαση, Λίου. Συγγνώμη τώρα, τι είπατε, τρελή. Συγκρατήσου, ρε Βαλέρια. Συγκρατήσου, πας και σώσει την κατάσταση, ο Λίος. Λοιπόν, εδώ είναι η κατάσταση τροφοδοσίας. Σήμερα δεν είχαμε τροφοδοσία, κύριε Δρούγκα. Πώς δεν είχαμε, νηστική θα μείνουμε. Και πού είναι η τροφοδοσία, κύριε Δρούγκα? Στην κουζίνα. Εδώ λέω, κύριε Δρούγκα, γιατί δεν έχουν περαστεί τα τιμολόγια. Δεν πρόλαβα γιατί σας ξεναγούσα. Εξάλλου σήμερα παραλάβαμε νέο σωστικό εξοπλισμό. Και πού είναι ο νέος σωστικός εξοπλισμός? Δεν πρόλαβα γιατί σας ξεναγούσα. Απίστευτο. Τίποτα δεν λειτουργεί σωστά. Πρέπει να μπει μια τάξη εδώ μέσα. Μα υπάρχει ακόμα καλά-καλά, δεν ξεκινήσαμε. Κι εγώ σας ξεναγούσα. Θα το πεις πολλές φορές αυτό. Μέχρι να το καταλάβετε, ή ξεναγός θα είμαι ή λογιστής. Και τα δύο μαζί δεν γίνεται. Τι είμαι πια, ο άνθρωπος τρομπέτα? Αν θέλετε να τα πάμε καλά, και ο άνθρωπος τρομπέτα θα γίνεται και ο άνθρωπος με το γαρίφαλο θα γίνεται. Και εσύ δεν ξέρεις τι σου γίνεται. Τι είπες? Ό,τι πείτε, κύριε Γιάνγκα. Γιάνγκος είπαμε. Και αν ξαναπαραφήσεις το όνομά μου, θα σε κάνω σαπούνι. Κατάλαβες? Θα είναι αρωματικό τουλάχιστον. Απίστευτο. Έχετε υπηρετήσει στον Ταχάου, κύριε συνάδελφε? Υπονοείτε κάτι, κύριε συνάδελφε? Εμείς εδώ, κύριε συνάδελφε, εκτός από συνάδελφοι, πάνω απ' όλα είμαστε φίλοι. Γι' αυτό και λειτουργούν όλα άψογα εδώ μέσα. Το ότι τα βιβλία δεν είναι ενημερωμένα, το θεωρείτε άψογο, κύριε συνάδελφε? Ο έλεγχος των βιβλίων είναι δική μου δουλειά, κύριε συνάδελφε, και αναφορά γι' αυτό δίνω μόνο στους ανωτέρους μου. Και εσείς, εκτός του ότι είστε κατώτερός μου, είστε και εκτός υπηρεσίας. Μπορώ να μάθω λοιπόν γιατί ασχολείστε με τις αρμοδιότητές μου? Εγώ τι κάνω εδώ μέσα? Αν δεν κάνω λάθος, κύριε συνάδελφε, εσείς φεύγετε. Εγώ θα φύγω, κύριε συνάδελφε. Δεν έφυγα ακόμα. Και μέχρι να φύγω, αυτό εδώ είναι το γραφείο μου. Και εσείς αυτή τη στιγμή κάθεστε στην καρέκλα μου, κύριε συνάδελφε. Ξέρεις τι σου χαλάω, χατήρι. Αυτό όμως όχι. Ναι, αλλά γιατί ο Χάρης? Τόσοι άνεργοι καπετάνοι υπάρχουν. Χρειάζομαι ένα άτομο ικανό και τη εμπιστοσύνη μου για να τον πάρω καπετάνιο στο νέο μου κρουαζερόπλιο. Λεωνίδα, δεν μπορώ να πάρω τον οποιονδήποτε. Μπορώ να σας συστήσω εγώ έναν ικανό καπετάνιο για να αναλάβει το καινούριο σας πλοίο. Αποκλείεται. Σε αυτό είμαι ανένδοτη. Πάει και τελείωσε. Ο Χάρης θα είναι ο κάπτεν του Queen Myrto. Ναι, αλλά με τον Χάρη ταξιδεύουμε τόσα χρόνια. Τι χρόνια? Από τον καιρό που ξεκινήσαμε ταξιδεύουμε μαζί και τώρα ήρθατε εσείς να μας χωρίσετε χωρίς λόγο για αφορμή. Λες και καθήκαν οι καπετάνοι από αυτόν τον τόπο. Μα είσαι τόσο εγωιστής. Εγωιστής εγώ? Βέβαια, Λεωνίδα. Τόσα χρόνια ταξιδεύεις με το Χάρη. Εσύ σαν καπετάνιος, εκείνος σαν ύπαρχος. Γιατί δεν ταξιδεύετε και εκείνος σαν καπετάνιος και εσύ σαν ύπαρχος? Ξέρω, δεν έτυχε. Δεν έτυχε ή δεν του άφησες ποτέ τα περιθώρια? Και τώρα που έρχομαι εγώ να του δώσω τη θέση που του αξίζει, εσύ γιατί του μένεις εμπόδιο? Ειλικρινά, δεν το είχα σκεφτεί ποτέ έτσι. Νόμιζα... Μήπως θα έπρεπε να αρχίσεις να το σκέπτεσαι και έτσι, Δία. Μήπως. Συγχωρείτε. Ευχαριστώ. Καπετάνιε, θέλω να σας μιλήσω. Κάτι πρέπει να γίνει με την περίπτωσή μου. Δεν με παρατάτε κι εσείς και η περίπτωσή σας? Βεβαίως, βεβαίως. Τι είπατε? Κυρία Μαυρογιαλούρου, όλοι είναι άξιστοι εδώ πάνω. Πρόσεξε πώς μιλάς, έτσι. Και τώρα πάει, έχω να πάω στον ψυχαναλυτή μου. Συγχωρείτε, αλλά πρέπει να συζητήσουμε. Πρέπει να γίνουν κάποια πράγματα εδώ. Ωραία, ας γίνουν. Κάνε ό,τι θες, μόνο μη με ζαλίζεις, εντάξει? Γεια σου, Άλκη. Γεια σας. Αυτό περίμενα να ακούσω. Και τώρα πάμε παρακάτω. Μάλιστα, κύριε... Πες το. Μαυρόπουλος. Μαθαίνεις, μαθαίνεις. Γιατί αναστενάζεις, Δήμητρα? Έτσι, αναστέναξε. Δεύτερος εραστεραγμός. Δεν θέλω να φύγεις. Γιατί θέλω εγώ? Ναι, αλλά θα φύγεις. Δεν είναι στο χέρι μου να μείνω. Τρίτος εραστεραγμός. Μην κοροϊδεύεις. Με πειράζει που θα φύγεις. Μπορώ να έρθω μαζί σου? Μαζί μου?
Πού, στο καινούργιο πλοίο? Ναι. Γιατί? Μπορώ να έρθω χωρίς να ρωτάς γιατί. Γιατί χαμογελάς? Μπορώ να χαμογελάω χωρίς να ρωτάς γιατί. Αχ, βρεχάρι, βρεχάρι. Έχουνε δίκιο που λένε ότι από τρελό και από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια. Ναι, ναι. Έχει δίκιο η Μαυρογιαλούρη, είμαι εγωιστής. Ναυαρχούκο. Μόνο τον εαυτό μου σκέφτομαι. Επειδή θέλω να είσαι δίπλα μου, δεν σημαίνει ότι πρέπει να σου καταστρέψω και το μέλλον. Ναυαρχούκο. Βέβαια, σου αξίζει να γίνεις καπετάνιος. Σου αξίζει, είναι ευκαιρία σου. Συγγνώμη, Ναύαρχε, δεν ακούς. Ε, τι θες εδώ? Ήρθα να σε δω, τι παραμιλάς? Χάλια είμαι, χάλια. Μα γιατί, τι συμβαίνει? Τι συμβαίνει, είναι αυτός ο... Άσε, θα σου πω. Πάω και έρχομαι. Να σε περιμένω έτσι ή με ταράσα? Έτσι και χειρότερα. Χάρη, πρέπει να σπάσει κάποιος την πόρτα για να καταλάβεις ότι θέλει να μπει μέσα. Όχι τώρα, Λεωνίδα, όχι τώρα. Χάρη, θέλω να σου μιλήσω. Υπάρχει, σας παρακαλώ. Αυτός ο πληθυντικός με αναστατώνει. Εμένα, με συγχωρείτε. Παρακαλώ. Τι να σου πω, μωρά, αδερφέ μου, βρήκες την ώρα να μπεις αφού βλέπεις ότι... Μπορώ να μάθω ποιες ώρες τη μέρα δεν φιλιέσαι. Αμάν είσαι, ρε Λεωνίδα, αμάν, μη δεις άνθρωπο να αγιάσει. Ναι, ναι. Αυτό έκανες με τη Δήμητρα, πήγαινες να αγιάσεις. Ναι, τις φορούσε αφού το Στέφανο, δεν είδες. Τέλος πάντων, άστα αυτά τώρα και λέγε, την κατάφερες τη Μαυρογιαλούρου. Χαρή, είσαι τυχερός. Έλα, ρε. Δόξα τω Θεώ, ρε. Δόξα τω Θεώ. Λοιπόν, εγώ το ξέρω ότι ο μόνος ικανός να της αλλάξει τα μυαλά είσαι εσύ. Χάρη, ποιος τη χάρη σου, ε. Καπετάνιο σε τέτοιο κρουαζιερόπλιο. Όχι, ρε γαμώτο. Το ξέρω, θα το τουμπάρεις η Μαυρογιαλούρου. Το βράδυ, τι κάνεις? Συνήθως πάω για ψάρεμα, καρχαρίες, κουτσομπούρες, ξέρεις. Θα με πάρεις μαζί? Για δόλωμα. Εσύ? Σε μία ώρα θα είμαι ελεύθερος. Μ' αρέσει πολύ η ελεύθερη τύπη. Πάρα πολύ καλά. Ωραία, τότε να τα πούμε το βράδυ. Τα βρήκαμε. Γεια σου, κοριτσιά. Σε δουλειά να βρισκόμαστε, αγόρι μου, τώρα. Δεν το βλέπω. Το ποιο? Να βρίσκεστε σε δουλειά. Όλο ψιλοκουβέντα με τα κορίτσια είστε. Μα είναι μέρος της δουλειάς μας κι αυτό. Εμείς φταίμε που είμαστε κοινωνικά τυπάκια. Τι να κάνουμε? Η δουλειά σου είναι να φτιάχνεις ποτά και καφέδες. Μα δεν έχω παραγγελίες. Για σένα να σερβίρεις. Μα δεν έχω παραγγελίες. Μετά το τέλος της δουλειάς σας έχετε δουλειά. Τι δουλειά? Θα κάνουμε άσκηση σωστικών. Μα χτες κάναμε. Ποιο είναι το πρόβλημά σας, κύριε? Θα ξανακάνετε. Θα δοκιμάσουμε τον καινούργιο εξοπλισμό. Εντάξει, θα ξανακάνουμε. Εντάξει, να το δοκιμάσουμε, βέβαια. Πάμε παρακάτω. Εσείς τι δουλειά έχετε εδώ? Η θέση σας δεν είναι στη ρεσεψιόν? Ναι, στη ρεσεψιόν είναι, αλλά ξέρετε, ήρθα να πιω ένα χυμό γιατί ξεράθηκε κατά πιόνα μου. Δεν θα το σχολιάσω. Πάμε. Πού πήγε αυτός? Α, πολύ ψαρωτικά δεν μας ήρθε αυτός. Είπατε κάτι? Ο Βλάσης. Το άκουσα. Είπα και εγώ. Τώρα μίλησε ο Βλάσης. Μα δεν θα τα πάμε καλά με αυτόν, παιδιά, δεν θα τα πάμε. Ωραία, καλά. Και τι μπορούμε να κάνουμε? Πες τι να κάνουμε, παιδί μου, καπετάνιος. Άμα καταφέρει να ψήσει τη Μαυρογιαλούρου, υπάρχει περίπτωση να τον ξεφορτωθούμε. Ξεχάστε το. Ο καπετάνιος εγκρίνει και παυξάνει που φεύγει ο Χάρης. Τι μου λες τώρα, ρε Λεωνίδα? Ακούω καλά? Εσύ δεν υποτίθεται ότι θα έπιθες τη Μαυρογιαλούρου να μην φύγω από εδώ? Ναι, αλλά το ξανασκέφτηκα και νομίζω ότι είναι καλύτερα. Λοιπόν, είσαι τυχερός που φεύγεις από εδώ. Είμαι τυχερός που φεύγω από εδώ? Τι λες, ρε Λεωνίδα? Έλα, βρε Χάρη, τώρα σε παρακαλώ, ξανασκέψου το. Άσε που θα γλιτώσει από την τρελή τη Μαυρογιαλούρου. Εμένα μ' αρέσουν οι τρελοί. Ναι, αλλά θα γλιτώσει από τη Δήμητρα που σου κάνει δύσκολη. Μ' αρέσουν οι δύσκολες. Άσε εμένα που θα γλιτώσει από τα δικά μου τα προβλήματα. Γι' αυτό είναι οι φίλοι, ρε Λεωνίδα, για να φορτώνουν τα προβλήματά τους στους φίλους τους. Τι μου λες τώρα, είναι καλύτερα δηλαδή να είμαστε χώρια? Έλα, βρε Χάρη, τώρα δεν χαθούμε κιόλας, μια πόρτα θα είμαστε. Μπράβο, ρε Λεωνίδα. Και σε νόμιζα φίλο μου. Χάρη, είμαι φίλος σου και το ξέρεις. Απλά είναι καλύτερα έτσι. Καλύτερα για ποιον? Για σένα ή για μένα? Γιατί για μένα δεν είναι καλύτερα. Κρίμα, ρε Λεωνίδα. Με πούλησες. Χάρη, δεν σε πούλησα και το ξέρεις. Απλά σκέφτομαι για το καλό σου. Να σου πω κάτι, Λεωνίδα. Τίποτα δεν σκέφτεσαι. Τίποτα. Και τώρα άφησε με μόνο μου, σε παρακαλώ. Χάρη, σε παρακαλώ, ξανασκέψου το, είναι για το καλό σου. Τελικά το χάσες το στοίχημα, Λεωνίδα. Αυτός είναι κόπος. Με αυτό θα δέσω τον Ναυαρχούκο στο κρεβάτι. Καπετάνιε, ήρθα να σας...
Ποια είστε εσείς? Και είμαι εγώ, ποιος είστε εσείς? Ο Γιάνγκος Μαυρόπουλος, περάστε έξω. Γιάνγκος Μαυρόπουλος, δεν πάω πουθενά. Χριστίδη, για να σου πω κάτι. Πού τον βρήκες αυτόν τον παλαβό? Ο κύριος Μαυρόπουλος δεν είναι παλαβός. Ναι, στο κόπανος. Ούτε κόπανος. Τι είναι τέλος πάντων? Ο καπετάνιος. Καλά, κι εγώ είμαι η Βαλέρια Γκολίνο. Η Βαλέρια είναι η τραγουδίστρια του πλοίου. Η τραγουδίστρια. Απίστευτο. Τέλος πάντων, Βασιλής μου, τι θέλετε εδώ μέσα? Μαθαίνω τους σκόπους τους καραβίσιους, μήπως και χρειαστεί να πνίξω κανέναν. Με αυτή την αμφίεση. Ναι, τέτοια ρούχα φοράω εγώ όταν κάνω εγκλήματα. Εγώ δεν επιτρέπω στο πλήρωμά μου να κυκλοφορεί έτσι. Πλήρωμά σας ύπαρχε? Ύπαρχος, καλά, εμένα μου λέγει ότι είναι καπετάνιος. Καπετάνιος εδώ μέσα είμαι εγώ. Απίστευτο. Που είμαι καπετάνιος? Όχι, που επιτρέπεται στην τραγουδίστρια να κυκλοφορεί έτσι. Γιατί μια χαρά φόρεμα είναι, είναι το Dolce Dardana. Καμπάνα, καπετάνιο. Το ίδιο είναι. Ωραία, να κυκλοφορεί τώρα το πλήρωμα με καμπάνες. Δεν είμαι πλήρωμα! Το έχουν ξαναπεί αυτό και έχω εκνευριστεί. Καλλιτέχνη είμαι πολύ, θέλω να το καταλάβετε. Ορίστε, συγχύσετε την καλλιτέχνηδα. Δεν θα το σχολιάσω. Πάμε παρακάτω. Εδώ δεν μπορώ να συνεννοηθώ. Ναι, γιατί μπορείτε αλλού. Καπετάνιε! Ναι, παιδί μου. Μήπως με θέλετε κάτι? Όχι, Αριστείδη, σε θέλω, μπορείς να πηγαίνεις. Εννοώ, μήπως με θέλετε κάτι, καπετάνιε? Πήγαινε, Αριστείδη, τα νεύρα μου είναι χάλια. Πήγαινε. Πόρτα! Καπτέν Χούκο μου, αλήθεια είπες αυτό το ούφο? Της αρέσει το φόρεμα, δηλαδή μπορώ να το φορέσω το βράδυ, ε? Ναι, Βαλέρια, μπορείς να φορέσεις ό,τι θέλεις. Θα πάρω 3-4 υπογλώσια εγώ. Απαπαπαπα, εγώ αυτό δεν το κάνω. Έλα, μωρέ Δήμητρα, μην γίνεσαι σπαστική, σε παρακαλώ. Αφού δεν κάνει κάτι ο καπετάνιος, θα το κάνουμε εμείς. Λοιπόν, έχω συνεννοηθεί με τα παιδιά. Όχι, όχι, παιδάκι μου, δεν το κάνω, σου λέω. Δεν λέω, συμφωνώ να φύγει, αλλά αυτό είναι πάρα πολύ χοντρό. Χοντρό, ξεχοντρό, αυτό είναι. Δεν έχεις ακούσει που λένε στην Αθηνά και Χειρακίνη? Ναι, αυτό που κολλάει τώρα. Παντού. Αφού δεν φεύγει αυτό, θα τον διώξουμε εμείς. Έτσι κι αλλιώς, εσύ δεν καίγεσαι περισσότερο να φύγει? Καίγεσαι ή δεν καίγεσαι? Αν και εγώ με λέει. Τότε τι θες, μωρό μου, τι το σκέφτεσαι? Θα ξεκινήσω από την εφηβεία μου. Α, ωραίος ο Λουδοβίκος, Νεσπά. Λοιπόν, η πρώτη μου ερωτική παράκρουση ήταν στα 14 με έναν καπετάνιο φίλο του μπαμπά. Από νωρίς ο κουρμπέτη βλέπω. Έκτοτε ερωτευόμουν ολοναυτικούς, παντρευόμουν στεριανούς. Του Λουδοβίκο τον έφερα από την καμπίνα μου για την ψυχανάλυση. Θα τον πάρω όταν τελειώσει. Δεν μου λες, ντόκτορ, αυτό είναι μια μορφή σχιζοφρένειας? Να σας πω, η κτητικότητα δεν είναι μορφή σχιζοφρένειας. Φαντάζομαι τον αγαπάτε πολύ αυτό τον Λουδοβίκο και δεν θέλετε να μου το χαρίσετε. Για τα προσωπικά μου σε ρωτάω, Άλεξ. Γιατί αυτή η αιμονή με τους ναυτικούς? Όλοι οι άνθρωποι έχουν αιμονές. Εσείς, ας πούμε, μια έχετε αιμονές με τους Λουδοβίκους, μια με τους ναυτικούς. Μια με τους Λουδοβίκους, μια με τους ναυτικούς. Συνδέονται αυτά μεταξύ τους? Όχι. Τι είναι τώρα φυσιολογικό αυτό? Το θέμα είναι τι είναι το φυσιολογικό. Δεν μου λες, ντόκτορ. Μήπως με εξιτάρει το υγρό στοιχείο? Δεν είναι δυνατόν. Βέβαια, δεν είναι δυνατόν, αυτό λέω κι εγώ. Κάτι άλλο συμβαίνει. Γιάνγκ. Τι θες, παιδί μου, εσύ εδώ, θα ψυχαναλυθείς μετά. Μα τι χταίνεις με αυτό? Τρέντι, δεν κατάλαβα. Όχι, του γιατρού εννοώ. Ιατρικό, κύριε. Μαυρόπουλος. Κύριε Μαυρόπουλε, και παρακαλώ πολύ να χτυπάτε για να μην αναγκαστώ να σας χτυπήσω εγώ. Μα για το όνομα του Ιπποκράτη, διακόπτετε το επιστημονικό μου έργο. Ήρθες εδώ, Γιάνγκ. Διάκοψες την ψυχανάλυση για να ασχοληθείς με το χτένισμα του Άλεξ. Θα εκνευριστώ. Όχι, διάκοψα γιατί σε λίγο αρχίζει άσκηση σωστικών και είστε εδώ. Θέλω να σώσω την ψυχή μου. Η σωτηρία της ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Δεν θα το σχολιάσω. Θα σχολιάσω όμως εγώ ότι μου έχεις γίνει τσιμπούρι και δεν τότε. Τέλος, πρέπει να μπει κάποια τάξη εδώ πάνω. Τάξη υπάρχει. Εδώ είναι πλοίο, δεν είναι νηπιαγωγείο. Θες τίποτα άλλο? Ναι, αποφάσισα άσκηση σωστικών. Δεν πάει να κάνεις και άσκηση κυταρίτιδες. Τι με νοιάζει τώρα εμένα? Πήγαινε. Πάμε παρακάτω. Τώρα που είπα άσκηση, η γυμναστική μήπως με ηρεμήσει, ντόκτορ? Πιθανότατα. Α, τότε γιατί δεν μου γράφεις ένα σετ ασκήσεων? Γιατρός είμαι, κυρία Μαυρογιαλούρου. Δεν είμαι η Πετρουλάκη. Τι έγινε, ετοιμάστηκες? Ναι, έτοιμα είναι όλα. Ωραία. Το επόμενο ταξίδι καπετάνιος, έτσι? Καπετάνιος, λέω. Τι το λες και το ξαναλες, ρε Λεωνίδα? Βλέπεις να με ενδιαφέρει? Δεν σε ενδιαφέρει? Πρέπει είναι ευκαιρία της ζωής σου αυτή, βρε. Ποια ευκαιρία, ρε Λεωνίδα? Αν έψαχνα εγώ τις ευκαιρίες, θα είχα φύγει εδώ και πολλά χρόνια. Τι με κοιτάς? Και άλλες φορές μου είχαν κάνει προτάσεις να πάω καπετάνιο σε άλλα κουρασγερόπλια, αλλά είχα αρνηθεί. Δεν μου το έχεις πει αυτό. Γιατί να σου το πω, αφού δεν είχα σκοπό να φύγω? Γιατί? Γιατί ζητούσαν μόνο έναν καπετάνιο και έναν ύπαρχο. Και εγώ ήθελα να είμαι εδώ μαζί σου. Ωραία, θα ερχόμουν εγώ ύπαρχος. Γιατί δεν μου το έλεγες? Γιατί προτιμούσα να είμαι εγώ ύπαρχος με καπετάνιο σένα. Στους τίτλους θα κολλήσουμε τώρα μόνο.
Τι νόμιζες δηλαδή, ότι θα ευχαριστιόμουν περισσότερο με την επαγγελματική μου σταδιοδρομία? Άρε, Λεωνίδα, και σε νόμιζα και για φίλο. Τι σου είναι φίλο, είσαι εσύ που δεν με έχει μάθει ακόμα? Κάτσε, ρε, Χάρη, κάτσε, γιατί αν είναι έτσι, μη φύγει τότε. Έτσι, ε. Και τι είμαι εγώ, ρε, για να παίζετε μαζί μου? Χάρη, μείνε, Χάρη, φύγε. Και καλά, μα βρεγαλούρι είναι τρελή, εσύ. Εγώ σκέφτηκα ότι. Άσε, ρε, Λεωνίδα, σκέφτηκες και σκέφτηκες. Τίποτα δεν σκέφτηκες. Εγώ σκέφτηκα ότι ήρθε η ώρα να φύγω. Μυρτώ, μπορώ να μάθω πώς κατάφερες να πείσεις και τον Λεωνίδα? Δεν ακούω τι λες! Αυτές οι ασκήσεις όμως με διασκεδάζουν πολύ. Κάνουν καλό στη σύσφυξη στήθους. Σε ρώτησα πώς κατάφερες και τον Λεωνίδα. Δεν ακούω τι λες, Χάρι! Έλα, με καθυστερείς. Είσαι το διάρρυντο. Thanks, Χάρι! Και εσύ να περνάς καλά. Bye! Τι κοιτάς, παιδί μου, κάνει τη δουλειά σου. Δεν μπορώ. Είμαι πολύ στεναχωρημένη. Γιατί? Γιατί θα φύγετε και εγώ δεν θέλω να φύγετε. Σας αγαπώ τόσο πολύ που... Σταμάτα, έτσι. Σταμάτα, σε παρακαλώ, γιατί δεν είμαι σε καθόλου καλή φάση. Όχι μόνο εγώ. Όλη στο πλοίο είναι στεναχωρημένη. Ξέρω ένα που δεν είναι. Τι, ο καπετάνιος? Αυτός κι αν είναι. Αλλά σώψε τη Μαυρογιαλούρου που τον έπιασε στο φιλότιμο και τον κατηγόρησε κιόλας για εγωιστή. Επειδή λέει σας έχει εδώ σαν ύπαρχο, ενώ εσείς έχετε προσόντα καπετάνι. Και εκείνο. Α, έτσι. Πώς αλλιώς, ο καπετάνιος δεν κάνει χωρίς εσάς, δεν το ξέρετε. Μπράβο, ρε Ατζή. Είσαι χρυσό κορίτσι. Κανένα καλό γαμπρό θα μου βρείτε. Ατζή. Εντάξει, πλάκα έκανα. Και δεν μου λες εσύ πού τα ξέρεις όλα αυτά. Εγώ περνούσα και τα πήρε το αυτί μου. Έτσι. Περνούσες και τα αυτί σου. Ναι. Τώρα μην αρχίσετε να φωνάζετε κι εσείς. Εγώ πονάω, γι' αυτό κρυφακώ. Δεν κρυφακώ από κουτσοβολιό. Εμένα εδώ πέρα είναι το σπίτι μου, εμένα εδώ μέσα. Σταμάτα, ρε Άτζη, σου λέω. Σταμάτα, εκεί είμαι σε πολύ δύσκολη φάση. Εγώ το έκανα για εκείνον και εκείνος νομίζω ότι δεν ενδιαφέρομαι. Αλλά μπορεί να φταίω εγώ, διότι τόσα χρόνια έπρεπε να το ξέρω. Δεν φταίει εσύ, αυτή η τρελή φταίει που δεν ξέρετε τι γίνεται και σας μπέρδεψε έτσι. Δεν μπορώ να ταξιδεύω χωρίς το Χάρη, Βαλέρια, καταλαβαίνεις. Δεν μπορώ. Νιώθω μισός. Κάτι περίεργο νιώθω με αυτόν τον άνθρωπο. Έτσι και φύγει, νομίζω ότι φεύγει ένα κομμάτι από μένα. Κράτα τον λοιπόν εδώ, αγάπη μου. Τι σου είπε, καπετάνιος είσαι? Το έχει πάρει στραβά, παιδάκι μου. Έχει μουλαρώσει. Δεν το καταλαβαίνεις αυτό το πράγμα. Νομίζω ότι δεν τον θέλω. Θα τον κάνουμε να ξεμουλαρώσει. Και με τη Μαυρογιαλούρου. Αυτήν θα την αναλάβεις εσύ. Ξέρεις εσύ. Αλλά όχι πολλά πολλά. Έτσι. Λοιπόν, όπως είπαμε, έτσι. Έτσι. Παιδιά, δεν είναι σωστό. Πολύ σωστό. Τι γίνεται εδώ? Δεν ξέρετε ότι απαγορεύει τη συγκέντρωση άνω των τριών ατόμων? Για πείτε στη σειρά. Στηγηθείτε. Δίνετε εκ δεξιά. Η μία ανάβηση. Ανάβηση. Ρώσκι. Λοιπόν, αρχίζουμε. Είπα αρχίζουμε. Θα κάνετε ό,τι σας λέω. Είπα και λάλησα. Είπες. Δεν είπατε να λαλήσουμε. Δεν θα το σχολιάσω. Λοιπόν, ας υποθέσουμε ότι το καράβι βάζει νερά. Τι κάνουμε σε αυτή την περίπτωση? Τι κάνετε? Το σταυρό μας κάνουμε. Αυτό κάνουμε σε περίπτωση που το καράβι βάζει νερά. Όχι βέβαια, παίρνουμε και μια μαστούπα, μια σφουγγαρίστρα και βγάζουμε τα νερά έξω. Σκέφτε! Στο συναγερμό. Πώς κάνουμε? Τι είναι αυτό? Ο συναγερμός. Εσείς αντιπομπία και δεν κάνετε τίποτα. Πώς δεν κάνω, υπάρχει. Ό,τι μπορώ κάνω για να σώσω την κατάσταση. Δεν σας είπα να κάνετε το συναγερμό. Σας είπα τι κάνουμε σε περίπτωση συναγερμού. Δεν ήταν σαφής η ερώτηση, κύριε Μαυρόπουλος. Τα χάπια μου. Χρειάζονται χάπια στην περίπτωση συναγερμού. Στη θάλασσοταράχη. Και παίρνουμε χάπια και εκεί στη θάλασσοταράχη και εκεί. Μαζί! Μην λες ανοησίες συνέχεια. Σε περίπτωση θάλασσοταράχης. Τι κάνουμε όταν εγκαταλείπουμε το καράβι? Τι κάνετε εκεί? Το εγκαταλείπουμε! Κυρίστε πίσω αμέσως και φορέστε τα σωστηριά σας. Τώρα αμέσως! Ευχαριστώ, Αριστείδη. Τι κάνετε εκεί? Με δουλεύετε! Με κοροϊδεύετε! Μα τι λέτε, υπάρχει! Εγώ τη λέω, εσείς τι κάνετε? Εσείς, έτσι θα φοράει ο κόσμος τα σωσιβιά του. Ο κόσμος, ναι! Όταν υπάρχει κάποιος που τον πανικοβάλλει, ναι! Έτσι κάνει το πλήρωμα! Και το πλήρωμα πανικοβάλλεται όταν ο υπάρχος είναι σε ιστερία. Το πέτυχα. Σκεφτόν! Πλήρωμα, πλήρωμα, πλήρωμα σωστό. Έχεις το καραβί της πάντα ημιτό. Με φώναξε κανείς? Πλήρωμα, πλήρωμα, πλήρωμα σωστό. Έχεις το καραβί της πάντα ημιτό. Thanks, guys. Όλοι τους είναι υπέροχοι, ε. Τι λες, Young? Δεν θα το σχολιάσω. Λοιπόν, συνεχίσουμε. Πλήρωμα, πλήρωμα, πλήρωμα. Όχι το σύνθημα. Την άσκησε.
Μύρτο, το πλήρωμά σου είναι εντελώς ανίκανο. Oh, πρόσεξε τα λόγια σου, Γιάνγκ, γιατί θα τα πάρω on the head. Ποιος είσαι εσύ που θα αμφισβητήσεις τις προσλήψεις της Μαυρογιαλούρος? Δηλαδή, εγώ, ξέρεις... Εσύ! Εσύ έχεις πάρει πολύ ώρα, ακόμα δεν ήρθες, ε! Εγώ αυτό ξέρω να λέω. Παιδιά, ξαναπάμε το τραγουδάκι μας, έτσι να ξεσυγχιστώ. Πλήρωμα, πλήρωμα, πλήρωμα σωστό. Έχεις το καραβί της πάντα ημιτό. Τι είπες? Αυτό που ακούσατε, κυρία Μαυρογιαλούρου. Εγώ χωρίς το Χάρη δεν ταξιδεύω. Αν φύγει ο Χάρης, θα φύγω κι εγώ. Αυτό τώρα είναι απειλή? Είναι απειλή, αδυναμία, ό,τι στο διάολο θέλετε είναι. Εκείνο που έχει σημασία είναι ότι στο επόμενο ταξίδι, αν δεν είναι ο Χάρης μαζί μου, ψάξτε και για καπετάνιο. Α, Λεωνίδα, με πληγώνεις. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Και αν δεν θέλετε η τελευταία μου λέξη να είναι αντίο, πάρτε τα μέτρα σας. Πάρτε τα μέτρα σας. Αντίο. Ε, κάτσε, δεν τα πήρα ακόμα. Περίμενε. Εκεί στον νότο που τρίζει ο θάνατος η αγάπη κάνει κρότο. Σαν άδειο κάθισμα ταξίδεψα για χρόνια, ψάχνοντας να βρω το κατάλληλο κορμί. Εκεί στα φώτα έβρισκε η νύχτα τα σημάδια της τα πρώτα. Είχα ξεμείνει από τσιγάρα για τσιμπόνια και εσύ με κέρασες καπνό με ένα φίλι. Για μένα το λέει το τραγούδι, Βαλέρια. Για σένα, το αγαπημένο σου δεν είναι? Και η Βαλέρια πού το ξέρει ότι είναι το αγαπημένο μου? Της το πεις εσύ, ε? Μπράβο ρε Λεωνίδα, κάνε το ακόμα πιο δύσκολο να δούμε, θα καταλάβεις. Τι είπες? Τίποτα, ωραίο κορίτσι λέω. Και δεν έβαλε και το κομπινεζόν. Τι λες? Τίποτα, τίποτα. Αυτός εκεί θα καταπιεί κανένα γκόνομα. Ποια πόλη, ποια χώρα, ποια θάλασσα σε ταξιδεύει τώρα? Εκεί στον νότο, εκεί μου κλήρωσε ο έρωτας το λότο. Κουλουριασμένος σαν τη σαύρα στη σκιά του, σαν νόμισμα έπεφτα στο μαύρο σου βυθό. Χλώμα κατήλια, αναδιφτώχια σου τα τάιζε με ζήλια. Μα συλλαβίζαν σ' αγαπώ τα βογγητά σου, σαν ένα άρρωστο στη μουνιά του μόδο. Ποια πόλη, ποια χώρα, ποια θάλασσα σε ταξιδεύει τώρα? Σωπαίνεις, αν είμαστε και μεθυσμένη μες στον ύπνο σου γελάς. Ποια πόλη, ποια χώρα, ποια θάλασσα σε ταξιδεύει τώρα? Φωνή. Ναι, σε μένα εσύ γιατί δεν πάμε καλά. Γιάνγκο, το οπτικό σου πεδίο ξεφεύγει τις διαστάσεις του τραπεζιού και αυτό με λυπεί πάρα πολύ πέρα από όλα τα άλλα. Χάρη, τι λες? Εγώ, τι να πω εγώ. Για μένα δεν πέφτει λόγος. Για τη νέα σου ζωή, λέω, σαν καπετάνιος, πώς αισθάνεσαι? Μια χαρά. Σε όλη μου τη ζωή αυτή τη στιγμή περίμενα. Είχαν περάσει σε εξετάσεις για καπετάνιος, να πήγαινα εγώ στη θέση του. Εσένα κόψανε?
έπρεπε να το περιμένω. Την ώρα που θα έγραφες, θα κοίταγε στην εξετάστρια. Μα τι να στα πολύ πληθώ, σε παρακαλώ πολύ. Αυτή η άξεστη καρεκλοκέτα βρίσκεται. Στο υπόσχομαι την επόμενη φορά θα περάσω. Ναι, από την Μπουκαπόρτα στο τέλος του ταξιδιού. Ορίστε. Τι θα γίνει, Δημητρούλα μου, θα πάει μακριά η βαλίτσα, όλο αχ και βαχ. Και τι να κάνω, ρε Άντζη. Λίγο πράγμα είναι που φεύγει ο Χάρης. Ας το Χάρη να φύγει, αφού εκείνο δεν τον νοιάζεσαι, τι κόβεσαι και βαριγκωμάς. Εμένα όμως με νοιάζει. Και μάλιστα να φύγει έτσι, χωρίς ένα ενθύμιο. Θες ενθύμιο? Ζήτα του το πηλίκιο. Τι να το κάνω το πηλίκιο? Ζήτησε του τη στολή του τότε. Τι να την κάνω τη στολή του? Πες του την ταμπακέρα του. Τι να την κάνω την ταμπακέρα του? Τότε αγάπη μου, ζήτησε του μια νύχτα από τη ζωή του να τελειώνουμε. Αυτό το υψηλόσωμο άτομο κοιτάει περίεργα τη Δήμητρα, Α, δεν θα τα πάμε καλά. Λεωνίδα, θα πέσει ξύλο πριν φύγω, μου φαίνεται. Έλα, βρε. Πού κοιτάς, again, Γιάνγκο? Παρατηρούσα το χώρο. Ναι, κοίτα τον και δεν τον ξαναδείς. Τι είναι αυτό? Αυτή η Μαυρογιαλούρη πολύ περίεργη. Πότε πρόλαβε για την ετοίμασε Θεός και ψυχή της. Τι είναι αυτό, ρε Λεωνίδα? Κερί, Χάρη, dear. Κερί. Αυτό το βλέπω, Μυρθό, dear. Αλλά ούτε γενέθλια έχω, ούτε κλείνω τα 12. Ναι, αλλά έκλεισες 12 χρόνια εδώ πάνω, Χάρη. Πόσα? 12 χρόνια, Χάρη. 12 χρόνια. Σωστά. 12 χρόνια, Πώς πέρασαν. Φύγεις, Χαρούλη, σε παρακαλώ. Κοντά μας να μείνεις το πρίνσες Μυρτό. Τα 12 χρόνια γιατί να ξεχνάς και θέλεις να ζήσεις μακριά από εμάς. Χάρη, πώς νιώθεις? Άτιμη φάρα είσαι, ρε Λεωνίδα. Άτιμη φάρα. Χάρη. Χάρη. Καπετάνια, αφήστε με να πάω εγώ, σας παρακαλώ. Καλά. Τι πλήρωμα είναι αυτό? Είδες. Πάνε κόντρα στις επιθυμίες σου και στο παμερτό. Το πλήρωμά σου είναι ανίκανο. Σκάσε, Γιάνγκο. Το πλήρωμά μου είναι το καλύτερο του κόσμου. Και ξέρει πολύ καλά τις επιθυμίες μου. Δεν άντεξα, ρε Δημητρούλα. Τόσες ώρες το παίζω άνετος. Ότι εντάξει και τι έγινε. Καπετάνιο σε καινούριο πλοίο θα πάω. Νέες εμπειρίες. Καινούριο πλήρωμα. Καινούριες γυναίκες. Αλλά μόλις ήρθε η τούρτα με τα 12 χρόνια. Πώς να αφήσω 12 χρόνια? Πώς να αφήσω τον Λεωνίδα? Μακριά από αυτόν είμαι πάντα μισός. Ένα περίεργο συνέστημα με αυτόν τον άνθρωπο, Έτσι και φεύγει. Φεύγει και ένα κομμάτι από μένα. Για μένα δεν λες τίποτα. Να το κάνουμε ακόμα χειρότερο. Τι θες, Δημήτρη? Να μείνεις. Αυτό δεν γίνεται. Μα το θέμα δεν είναι να χωρίσετε. Το θέμα είναι να μείνεις στο πλοίο. Γι' αυτό και η τούρτα, γι' αυτό και η έκπληξη. Δεν γίνεται να μείνω. Ό,τι και να κάνει ο Λεωνίδας, εγώ έχω ήδη αντικατασταθεί από τη Μαυρογιαλούρη. Τι εννοείς? Εννοώ πως ο Χάρης θα μείνει και εσύ θα φύγεις. Γιατί? Γιατί σε ένα πλοίο οι αρχηγοί του πληρώματος πρέπει να αγαπάνε πρώτα το πλήρωμα για να πηγαίνουν όλα καλά. Εσύ ακόμα δεν ήρθες, τα έφερες όλα άνω κάτω. Ήπαρχος έφερε, όχι θηρίο δαμαστή. Τι θα κάνω? Θα σε βάλω στη γραμμή πέρα με παλούκια. Θα σου ταιριάζει καλύτερα. Μα... Nothing more. Ακόμα και ο Θεός κάνει λάθη, Λεωνίδα. Μυρτώ, πλησίασε. Τι είναι? Σε ευχαριστώ. Δημητρά, σε ξαναρωτάω. Είσαι σίγουρη γι' αυτό? Ποτέ δεν ήμουν πιο σίγουρη στη ζωή μου. Άστο τότε. Θα το κάνω εγώ αυτό. Δεν είναι γραφτό να το κάνω, μου φαίνεται. Ποιος είναι? Πού είσαι, βρε Χάρη, και έφαγα τον κόσμο να σε βρω? Τι συμβαίνει, ρε Λεωνίδα, πώς μπαίνεις έτσι? Πάντα στην πιο ακατάλληλη στιγμή μπαίνεις. Έχω νέα. Δεν με ενδιαφέρουν τα νέα σου. Οτιδήποτε συμβαίνει εδώ πάνω με αφήνει παντελώς αδιάφορο. Έτσι κι αλλιώς εγώ αύριο φεύγω. Άσε με λοιπόν να έχω μια ωραία ανάμνηση. Δεν υπάρχει. Χάρη, δεν θα φύγεις γιατί δεν το θέλω εγώ. Μπράβο, καπετάνια. Δηλαδή, συγγνώμη που σας διέκοψα. Συνεχίστε.
Τι θα πει δεν θέλεις εσύ, ρε Λεωνίδα. Δεν είναι δική σου απόφαση. Στη Μαυρογιαλούρου. Ναι, αλλά ούτε η Μαυρογιαλούρου σε αφήνει να φύγεις. Άλλαξε γνώμη. Ναι, Χάρη. Άλλαξε γνώμη. Η αλήθεια είναι ότι σε ήθελα, καπετάνιο, στο νέο μου πλοίο, γιατί είσαι άξιος. Σε ευχαριστώ, Μυρτώ. Το εκτιμώ αυτό. Το εκτιμώ. Αλλά αν είναι να πάθουν κατάθλιψη καπετάνιος και πλήρωμα, τότε εγώ θέλω να μείνεις. Αν θες κι εσύ. Αν θέλω, λέει. Φρακούλη, αν θέλω και βέβαια θέλω. Επομένως, το θέμα έληξε. Μυρτώ μου, σε ευχαριστώ πολύ. Ρε γλέντια που κάνουμε όλοι. Και ο ύπαρχος που έφερε στο πλοίο. Θα πάει σε άλλο πλοίο. Τόσα πλοία έχω, δεν θα πεινάσει κανείς. Τ' άκουσες, Δήμητρα. Δεν φεύγω τελικά. Τ' άκουσα, ύπαρχε. Και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Και τώρα με συγχωρείτε. Ναι, να πάμε να τους αφήσουμε μόνοι. Πού πας εσύ? Για ύπνο, ύπαρχε. Καλά, και αυτό που λέγαμε. Τώρα έχουμε καιρό μπροστά μας. Καληνύχτα. Καληνύχτα. Τι λέγατε? Για το νέο βυθόμετρο, λέγαμε. Βυθόμετρο? Τι με νοιάζει εμένα το βυθόμετρο? Ευτυχώς. Καληνύχτα, ρε. Τι καληνύχτα, ρε. Ρε, Λεωνίδα, ρε. Όλο χαλάστρα μου κάνεις. Την πιο ακατάλληλη στιγμή έρχεσαι. Χάρη, δεν μπορούσα να περιμένω μακριά από το πρωί να σου το πω. Ήμουν πολύ χαρούμενος, βρε, γι' αυτό. Αλήθεια, ρε, Χάρη, και σου μένω. Μένω δυνατόν, είσαι τρελός. Εσύ για μένα δεν είσαι φίλος, βρε. Είσαι αδελφός. Και εσύ για μένα, ρε, Λεωνίδα, κι ας είσαι και γκρινιάρης. Εγώ είμαι γκρινιάρης, εσύ είσαι παραπονιάρης. Ε, σε παρακαλώ, παραπονιάρης. Παραπονιάρης, άκου που σου λέω, παραπονιάρης. Αλλά παρόλα αυτά εγώ δεν μπορώ χωρίς εσένα. Γιατί μπορώ εγώ χωρίς εσένα, ρε. Ε.